Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι η Βάσο Παπά και βρίσκεστε στο κανάλι του Culture Magazine, το Cult Mags Video. Σήμερα το βίντεο είναι αφιερωμένο στη μεγάλη Ελληνίδα φωτογράφο Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, γνωστή σε όλους μας ως Νέλης. Αξίζει να σημειωθεί η προσφυγική καταγωγή της από το Αιδίνι της Μικράς Ασίας. Η Νέλης ήταν περίπου 19 ετών όταν ξέσπασε ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος και εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη με την οικογένειά της. Δεδομένης της σκληρότητας των συνθήκων, η Νέλης φεύγει για τη Γερμανία για να σπουδάσει στη Δρέσδη εικαστικές τέχνες και φωτογραφία. Όταν το 1922 ο ελληνικός πληθυσμός της Σμύρνης πρέπει να αφήσει πίσω τα σπίτια του και να εγκατασταθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα λόγω του πολέμου, η οικογένειά της εγκαθίσταται στην Αθήνα και η Νέλης καταφέρνει να τους επισκεφθεί για πρώτη φορά το 1924. Ανοίγει το φωτογραφείο της στην Αθήνα, στην οδό Ερμού και από το 1924 μέχρι το 1939 θα ταξιδέψει και θα αποθανατήσει με το φακό της τις ομορφιές της Ελλάδας και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Η προσφυγική της καταγωγή και ο πόνος του εκτοπισμού την οθούν να απεικονίσει τους προσφυγικούς οικισμούς της Αθήνας με απόλυτο ρεαλισμό. Η ίδια αναφέρει στην αυτοπροσωπογραφία της: «Γύρισα όλους τους καταβλισμούς των δυστυχισμένων αυτών πλασμάτων και όπως ανήκα και εγώ στον ξεκληρισμένο ελληνισμό της Μικράς Ασίας, ένιωσα κατάβαθα τη δυστυχία τους και μπόρεσα να αποδώσω όλη την τραγική τους αθλειότητα και την σπαρακτική τους κατάντια». Οι αρχαιολογικοί χώροι και κυρίως η Ακρόπολη τη γοητεύουν, ενώ το Υπουργείο Τουρισμού της αναθέτει το συντονισμό του ελληνικού περιπτέρου το 1939 στην Παγκόσμια Έκθεση της Νέας Υόρκης. Εκεί τη βρίσκει με το σύζυγό της Άγγελο Σεραϊδάρη ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, με συνέπεια να παραμείνει και να εργαστεί εκεί για 27 χρόνια. Η Νέλης διοργανώνει πολλές εκθέσεις και έργα της αγοράστηκαν από ιδρύματα όπως το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Το 1966 επιστρέφει και εγκαθίσταται στη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα, αλλά σταματά να εργάζεται και δωρίζει όλο της το αρχείο το 1984 στο Μουσείο Μπενάκη. Στην τέχνη της κινείται αριστοτεχνικά μεταξύ της καλλιτεχνικής σύνθεσης και της φωτογραφικής καταγραφής. Αποτυπώνει το συμβάν με κομψότητα, ενώ πρωτοπορεί ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα όταν απεικονίζει τον Παρθενώνα με την κίνηση της γυμνής Ουγγαρέζας χορεύτριας Νίκολσκα. Οι αντιδράσεις που ξεσήκωσε την απογοήτευσαν, ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι η αρχιτεκτονική των μεγάλων μνημείων βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τα γυμνά μοντέλα, καθώς το γυμνό αποτελεί την πιο αγνή κατάσταση των ανθρώπων και το αρχιτεκτονικό κάλος εναρμονίζεται με την πλαστικότητα
και τη θεατρικότητα του ανθρώπινου σώματος. Η έμπειρη και πολυεπίπεδη προσωπικότητά της ξεδιπλώνεται στο φωτογραφικό της έργο που συνδυάζει την υψηλή αισθητική, την πρωτοπορία και τη διεισδυτική καλλιτεχνική ματιά που αναδεικνύει ωστόσο την απλότητα. Αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα στην Έλλης, τη μεγάλη κυρία της φωτογραφίας και αγαπημένη μου φωτογράφο όπως προείπα. Είμαι η Βάσο Παπά, θα χαρώ να εγγραφείς στο κανάλι μας, εάν δεν το έχεις κάνει ήδη, να αφήσεις κάποιο σχόλιο ακριβώς από κάτω, να κάνεις like και share το βίντεο. Σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί με ένα καινούριο θέμα, με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.